Δηλαδή στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου. Του κάνουν ερωτήσεις οι βουλευτές. Πολλοί Έλληνες βουλευτές φυσικά του έχουν κάνει ερωτήσεις, γιατί το ελληνικό πρόγραμμα είναι το μεγαλύτερο ίσως θέμα που απασχολεί και αυτή την Επιτροπή. Μιλάει λοιπόν εκεί και είπε ότι αν κλείσουν τα εκκρεμή θέματα, αναμένει να γίνει πολιτική συμφωνία το Μάιο ή τον Απρίλιο. Ότι σύμφωνα και με αυτό που συμφώνησαν εχθές στο Eurogroup, θα πρέπει να υπάρχει εντατικοποίηση των συναντήσεων και των επαφών της Ελλάδας με τους θεσμούς για να βρεθεί η λύση άμεσα και μετά να προχωρήσουμε στην πολιτική λύση. Σε διάφορα άλλα ζητήματα τον ρώτησαν οι βουλευτές, για πάρα πολλά άλλα ζητήματα όπως καταλαβαίνετε. Μίλησε και ακόμα και για τα εργασιακά από ό,τι φαίνεται, και αυτό το είδαμε στο Twitter από τον Δημήτρη Παδημούλη, ο οποίος προφανώς του έκανε την συγκεκριμένη ερώτηση, ότι του απάντησε ότι υποστηρίζω την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων στην Ελλάδα. Όταν τον ρώτησε κάτι σχετικό ο Έλληνας Ευρωβουλευτής, απάντησε αυτό. Αυτό βέβαια είναι εντυπωσιακό για τον Ντάισελμπλουμ. Εντυπωσιακό, και θα δούμε και στη συνέχεια γιατί.